Όπως ξέρετε, η βραδιά η απόψινή είναι η πρώτη αυτού του κηρύγματος της Κυριακής μετά τις διακοπές εξαιτίας των σεισμών. Της Πέμπτης ξεκίνησε προχθές, την πρώτη του μηνός. Απόψε λοιπόν το βράδυ που ξαναειδωθήκαμε και ξαναφροντίζουμε να το ξεκινήσουμε και να το ζεστάνουμε κατά αναλογία, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και εμένα που θα τα πω και εσάς που θα τα ακούσετε. Θέλω να ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ψιλοδουλειά. Και σε αυτό το πράγμα εμείς κοντάφτουμε οι περισσότεροι. Και αν θελήσει ο Χριστός μας να μας ελέγξει στις λεπτομέρειες, θα μας βγάλει όλους από το παράθυρο. Και για να μην βγούμε από το παράθυρο, θα πρέπει εμείς, εφόσον αυτός μας προσθέτει χρόνον και μας περνάει, όπως βλέπετε, διαπυρός και σιδήρου, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο αυτόν. Διότι διαφορετικά, εάν δεν τον εκμεταλλευτούμε, εκ μέρους του Θεού θα γίνει η εργασία, εκ μέρους ημών όμως δεν θα προκύψει ωφέλεια. Για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το θέλω του ανθρώπου και το θέλω του Θεού. Όσο ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, τόσο ο Χριστός τον βοηθάει να σωθεί. Όσο να θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον σώσει εφόσον ο άνθρωπος δεν απλώνει τα χέρια του. Γι' αυτό ακριβώς και το πρωί στη δοξολογία και το βράδυ στον Εσπερινό η Εκκλησία μας λέγει: «Γέννητο Κύριε το ελαιός σου έφη μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε». Όσο απλώσαμε, όσο σου ζητήσαμε, όσο σταθήκαμε μπροστά σου, όσο θελήσαμε, τόσο να γίνει. Ακριβώς τόσο θα γίνει. Δεν θα ευθύνεται ο Χριστός αύριο γιατί επήραμε λίγο ή δεν πήραμε καθόλου. Θα ευθυνόμεθα εμείς που δεν του ζητήσαμε του Χριστού. Διότι όσο ο άνθρωπος ετοιμάζει, τόσο λαμβάνει από τον Θεό. Εγώ βλέπω πολλούς αδελφούς και αδελφάς που ξεκινήσαμε μαζί προπολών ετών. Άλλοι μας πέρασαν πολύ και άλλοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Παρότι ξεκινήσαμε μαζί με τις ίδιες πεποιθήσεις, με τις ίδιες προσπάθειες. Και εντούτοις όμως, λέγω, άλλοι επροσπέρασαν, άλλοι όμως έχουν μείνει πολύ πίσω ακόμη. Αυτό λοιπόν οφείλεται στον κάθε άνθρωπο. Κάποτε που ομιλούσα αναφορικώς με τους μακαρισμούς, που είναι μέσα στην επί του ορούς ομιλία, είπα ότι εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να διαβάσει από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη τα 67 αυτά βιβλία, που δεν ξέρω πόσα κεφάλαια έχουν μέσα, ας σταθούνες τουλάχιστον να διαβάσουν την επί του ορούς ομιλία, το 5ο, το 6ο και το 7ο του Ματθαίου και να εφαρμόσουν. Να γνωρίζουν ότι όχι απλώς θα σωθούν, αλλά θα πάνε σε ειδική θέση εις τον Παράδεισο. Τα τρία αυτά κεφάλαια. Αλλά να τα μελετήσουν και να σπεύσουν σιγά σιγά να τα εφαρμόσουν. Αυτά τα τρία κεφάλαια πόρο απέχουν από μας. Και σαν γνώση και σαν πράξη. Οι λεπτομέρειες που χρειάζονται για την ψυχή υπάρχουν στα τρία κεφάλαια αυτά. Σήμερα, όπως και εσείς οι περισσότεροι, εκτός από εκείνους οι οποίοι είχατε ευλόγους αιτία να μην πάτε στην Εκκλησία, μα και πάλι ίσως ακούσατε από το ραδιόφωνο
ή και πάλι, Νίκος, ακούσατε τι παρουσίασε η Εκκλησία, θα μου δικαιολογείτε αυτό το οποίο σας λέγω. Σήμερα παρουσίασε η Εκκλησία ένα κομμάτι από τον Ευαγγελικό νόμο. Είναι λεπτομέρειες. Ξέρετε, σε ένα σπίτι μέσα που είναι απλώς γκρόμπετό, που τώρα πέσανε οι κολόνες κλπ, δεν κατοικεί ο άνθρωπος. Και όλη η εργασία της αξιοποιήσεως ενός σπιτιού, ενός διαμερίσματος, ενός δωματίου, είναι στην ψηλοδουλειά την άλλη η οποία θα γίνει, η οποία το αξιοποιεί και το κάνει ανάλογο, ώστε να βρει ο άνθρωπος κάποια ανάπαυση μέσα. Έτσι κάπως είναι και στο θέμα της ψυχής. Πιστεύω, και ο διάβολος πιστεύει, μα δεν πράττει ο Σατανάς. Και εκεί είναι που υπάρχει η διαφορά μας. Και μάλιστα πιστεύει, όχι απλώς πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς, που χωρίς να ξέρουμε λέμε πιστεύουμε σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα και έπειτα τον βλαστημάμε κλπ. Τα είναι αστεία. Πιστεύει και φρύτη ο Σατανάς, όπως λέγει άλλωστε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτους. Εμείς δεν φρύτουμε. Οι Εβραίοι δεν έπιαναν το όνομα του Θεού, του ευλογητού, του ευλογητού. Δεν έπιαναν το όνομα του Θεού. Από φόβο. Εμείς, η Εκκλησία μας λέγει, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Εμείς τολμάμε όμως να επικαλεστούμε Πατέρα, καθ' τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου ιδιότητες του Πατρός. Διότι ένας καρπός αποδεικνύει τη γνησιότητα του δέντρου. Όταν η καρπή είναι σαπρή, το δέντρο δεν είναι καλό και βγάζει τέτοιους καρπούς. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με εμάς. Εφόσον δεν έχουμε τις ομοιότητες του Πατέρα, κατά συνέπεια δεν είμαστε παιδιά του Πατέρα, γνήσια παιδιά του Πατέρα. Λέγω λοιπόν, εάν ο άνθρωπος ήθελε να προσέχει και κατεξοχήν αυτά τα τρία κεφάλαια και να τα μελετήσει πολλές φορές και να φροντίσει να πράξει, να διορθώσει τον εαυτόν του με βάση αυτά, θα είχε δημιουργήσει εκ προημίου προϋποθέσεις και θα κοιμότανε κάπως ήσυχος. Εάν αυτά δεν τα προσέξει, οτιδήποτε άλλο εάν κάνει, να γνωρίζει ότι ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί του και θα βρεθεί μπερδεμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού, όταν θα ενωθούνε 8 πόδια και 8 χέρια και θα τον μεταφέρουν εκεί που δεν θέλει να πάει, είτε το θέλει είτε όχι. Ήμουνα λοιπόν και εγώ σήμερα στην Εκκλησία, όπως είστε και εσείς, και άκουσα ένα κομμάτι από αυτόν τον Ευαγγελικό νόμο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Ευαγγελικός νόμος δεν υπάρχει μόνο στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, δεν έχει καταπιαστεί μόνο ο Ματθαίος, έχει καταπιαστεί και ο Λουκάς, και αυτός γράφει γύρω από τον Ευαγγελικό νόμο. Και αυτό δεν είναι από το έκτο τώρα του Ματθαίου που θα σας παρουσιάσω, αλλά είναι από το έκτο του Λουκά. Καθώς, δεν ξέρω αν ξέρετε, διερχόμεθα τις ημέρες των Ευαγγελίων του Λουκά, των Κυριακών του Λουκά. Και συγκεκριμένως σήμερα θα είμεθα εις την Δευτέραν Κυριακή του Λουκά. Η πρώτη ήτο η περασμένη. Διαβάζω λοιπόν από το έκτο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 31 και κατωτέρω. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το παράξενο. Για τον κόσμο βέβαια είναι παράξενο, αλλά για τον χριστιανό δεν είναι παράξενο. Στέκεται και λογικά πολλές φορές. Παρότι είναι υπέρ λόγων, όμως στέκεται και λογικά πολλές φορές. Δηλαδή πώς γίνεται? Να, ο Χριστός μας λέει και παράξενα πράγματα, αλλά μας λέει και λογικά πράγματα, που η και κοινή λογική τα υιοθετεί. Και εντούτοις, παρότι η κοινή λογική τα υιοθετεί, εμείς και πάλι δεν τα πράττουμε. Και εκεί είμεθα δύο φορές ένοχοι. Είμεθα και με τον Ευαγγελικό νόμο ένοχοι, είμεθα και από τον κοινό νόμο ένοχοι. Λέγει λοιπόν, όπως θα ακούσατε κι εσείς, τα εξής. Καθώς θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Υπάρχει μέσα στα λογοπαίγνια τα δικά μας και στη φιλοσοφία τη δικιά μας αυτή η σκέψη. Όπως θέλεις να σου περιφέρονται, να συμπεριφέρεσαι. Είναι εκείνο που λέμε
ο εσύ μισήσεις, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις. Είναι ένας χρυσούς κανόν, όπως τα λέγαμε. Είναι μια μεζούρα που μετράει σωστά και με τη λογική μαζί. Όχι με το λόγο του Θεού, αλλά και με τη λογική μαζί. Θέλεις να σε κλέψουν? Όχι. Γιατί εσύ κλέβεις? Πώς θα αισθανθείς εσύ, μπακάλι, ψαρά, ξέρω εγώ, ράπτη, ποια άλλη δουλειά κάνεις, όταν πας να ψωνίσεις κάτι και δεις ότι σε κλέβουν? Θα σου κακοφανεί, θα δημιουργήσει κατάσταση. Εσύ γιατί κλέβεις? Αυτός ο ίδιος που δεν θέλει να τον κλέψουν όταν ψωνίζει, αυτός κλέβει όταν ψωνίζει κάποιος άλλος από αυτόν. Παράξενα πράγματα γίνονται. Παράδοξα πράγματα γίνονται. Κλέβει με το στόμα, στην τιμή, κλέβει με το ζύγι, κλέβει με το μέτρο, κλέβει. Και αδιαφόρος που λέγεται χριστιανός, και αδιαφόρος εάν έχει και την καλή σειρά και κάθε μήνα κάνει και αγιασμό. Γιατί πολλοί, δεν μπορεί ο άνθρωποι, της αγοράς άνθρωποι, κάθε μήνα κάνουν αγιασμό. Ή αν δεν κάνουνε, παίρνουν αγιασμό από την εκκλησία και ραντίζουνε το μαγαζί τους, την επιχείρησή τους. Και εντούτοις κλέβουν. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα? Άρα δεν έχει φόβον Θεού, δεν τον λογαριάζει. Πώς είναι δυνατόν να πας να προσυνήσεις τον Πανάγιο Τάφο, για παράδειγμα, ή να κρατήσεις το κερί της Αναστάσεως στο χέρι και να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ταιριάζει. Είναι πράγματα ανάποδα. Σας πω μια λεπτομέρεια. Πώς σκέπτεται ο άλλος κόσμος και πώς σκέπτεται ο χριστιανικός κόσμος. Οι μουσουλμάνοι, όταν πάνε στη Μέκα να προσκυνήσουν, λέγονται πλέον χαντζίδες. Από αυτούς έχουμε πάρει εμείς το όνομα χαντζίδες. Όταν πάμε να προσκυνήσουμε τον Παναγιό Τάφο, λέγεται χαντζής αυτός. Από τους μουσουλμάνους, από τους Άραβες. Αυτοί τότε φοράνε μια μαντίλα λευκή, δεμένη με ένα κουρέλι γύρω γύρω, με μια λωρίδα. Και οι άλλοι φορούνε, αλλά τον άλλον είναι εμπριμέ αυτό που φορούν. Αυτός λοιπόν τώρα σταμάτησε να αμαρτάνει. Δεν καπνίζει. Δεν πίνει. Δεν ψεύδεται. Δεν κλέβει. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν τα κάνει αυτά, αλλά δεν συνηγορεί να κάνουν να γίνουν και τέτοια. Και να σας πω κάτι το οξύμορο. Στη Βιθανία, εκεί που είναι ο τάφος του Λαζάρου, εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι κρασί στο μαγαζί, δεν θα το βρεις. Εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι μπύρα, δεν θα βρεις. Υπάρχει ένα κιόσκι μικρό, το οποίο εξυπηρετεί τους τουρίστες, όχι όμως από χαντζή. Αν πας στο μαγαζί που βλέπεις ότι ο μπακάλις έχει το λευκό αυτό και είναι προσκυνητής και του ζητήσεις κρασί, παραδείγματι, θα σε άγριο κοιτάξει και αν δυνατόν θα σε πιάσει να σε σκίσει και να σε πετάξει έξω. Με βρίζεις, λέγει, να μου ζητάς όταν με βλέπεις ότι είμαι χαντζής. Είναι δυνατόν να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα τώρα? Τα ακούς? Τα ακούγω να λες, έτσι λένε οι γριές στο χωριό. Εμείς τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε εμείς επάνω στο σημείο αυτό? Έτσι επροσκύνησες, επίστεψε και λοιπά, σταμάτησε η αμαρτία. Βέβαια οι άνθρωποι είναι χαμένοι, γιατί είναι αβάφτιστοι, δεν έχω καμιά αντίρρηση, πέφτουν από αλλού. Όμως πώς πολιτεύονται αυτοί και πώς πολιτευόμεθα εμείς? Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ανάλογο ζωή να έχει το θράσος να λέγει ότι είναι ακόλουθος του Ναζωραίου? Ή είναι δυνατόν ποτέ οι λέξεις του, τα λόγια του, οι συμβουλές του
να πιάσουν και να έχουν αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχει ανάλογο ζωή, που σήμερα μάλιστα ο κόσμος μας κοιτάει με το κιάλι, όχι τι λέμε, είναι γεμάτος από λόγια ο κόσμος. Τι κάνουμε αν αυτό που λέμε εμείς εδώ, αν το πράττουμε, και από εκεί ξεκινάει. Σταμάτησε πλέον η πίστη σε εξακοής. Πέρασε στον οφθαλμό. Εξοφθαλμό πλέον. Θα ειδώ και θα πιστέψω, λέγει ο άλλος. Εγώ αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Και όταν δει τόσο δά τη ζωή σου να είναι όχι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο και με αυτά που επαγγέλλεσαι, τις εικόνες που έχεις στο σπίτι, με τα καντήλια, με τις εκκλησίες που πηγαίνεις και λοιπά, με τα κερνιά που ανάβεις και με τα μακριά σου μανίκια και ούτω καθεξής, άμα δεν σε βρει σύμφωνον, δεν πρόκειται να τον γυρίσεις πίσω. Αυτόν τον εξετέλεσες εν ψυχρό και δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου. Αν λοιπόν λέγω θελήσει ο Χριστός μας να ελέγξει τη ζωή μας, θα μας βρει στο σημείο αυτό εμείς να κάνουμε ανάλογα τουλάχιστον που μας συμφέρει, που θα έπρεπε να κάνουμε προς τον άλλον. Επάνω σε αυτό μια μικρή παρένθεση να σας έκανα, πόσο σοβαρό θέμα είναι η ζωή του ανθρώπου για να βοηθήσει και να συγκινήσει έναν άλλον. Που εμείς αυτά τα σημεία είμεθα ανακόλουθοι. Επαγγελόμεθα χριστιανισμόν, πιστεύουμε στην Παναγιά, πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά η ζωή μας είναι αντίθετος. Μία κυρία επήγαινε δια πέμπτη φορά στο μεευτήριον, όχι για να γεννήσει, αλλά για να σκοτώσει. Χωρίς λοιπόν να έχει συνονοηθεί με τον γιατρό της τον κακούργο, επήγε ένα απόγευμα που βρήκε ευκαιρία, διότι ο σύζυγος δεν ξέρω πού είχε πάει κλπ, να το πετάξει αυτό. Αλλά η κλινική ήταν γεμάτη. Όχι τόσο από γένες, όσο από την ίδια δουλειά. Γιατί ξέρετε, σήμερα οι κλινικές δεν γεννούν, σκοτώνουν ως επιτοπλίστων. Τα παράνομα, μαθήτριες και, αλλά και παντρεμένες. Όταν είναι ο γιατρός, γιατί δεν μου τηλεφώνησες, να σου πω ότι δεν έχουμε κρεβάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα με κρατήσεις. Δεν μπορώ, δεν έχω άλλη ώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, θα με κρατήσεις. Το συζητήσαμε την προϊσταμένη, τι μπορεί να γίνει και τα τι αυτά. Και έριξε μια γνώμη προϊσταμένη, ότι στο τάδε δωμάτιο είναι δύο κρεβάτια, ή το μία κυρία, η οποία είχε γεννήσει το πέμπτο παιδί της εκεί. Και ήσαν δύο κρεβάτια. Και με κάνα δύο μέρες θα έφευγε. Να πήγαινα να την παρακαλούσα. Μήπως επέτρεπε για μια βραδιά να φιλοξενηθεί στο κρεβάτι εκείνο. Και αύριο κάποια θα φύγει και τη μεταφέρουμε. Πήγαινε και βλέπουμε. Πήγαινε λοιπόν. Και μιλάει ευγενικώς την κυρία. Κάτι το έκτακτο. Μια αιμορραγία έχουμε. Να μην χαθεί η γυναίκα. Κάνετε αγάπη απόψε το κρεβάτι αυτό. Μένει που μένει κενό. Το πληρώνετε βέβαια. Δεν θα το πληρώσετε απόψε. Να έμενε. Ευχαρίστως, λέει, να μην. Εντάξει, εντάξει, το χειρουργείο. Σε 2-3 ώρες να σου σηκωτεί. Την πηγαίνουνε. Αυτή ξύπνησε έπειτα από 2-3-4 ώρες. Στη 1-2 η ώρα. Και σιγά σιγά συνήλθε. Και είδε ότι δίπλα της ήταν μία άλλη. Περί τα ξημερώματα που συνήλθε καλά και λοιπά, την εζήγησε, την είδε την άλλη, τι ήτο. Δεν ξέρω πώς ήτανε το όνομα και φαινότανε σε μια πλάκα που βάζουν εκεί και της φάνηκε παράξενο το όνομα εκείνο και καλεί την νοσοκόμα σιγά στο αυτή και τη ρωτάει τι είναι η διπλανή. Και έτσι λέει, είναι Εβραία. Εβραία. Εθεώρησε καθήκον της λοιπόν η κυρία αυτή, όταν το πρωί ήρθε στα καλά της, πέρασαν λίγη, άνοιξε η ημέρα κλπ. Και αντίλαξαν λίγες λέξεις και μετά ένα θυλασμό του παιδιού επιάσανε μια συζήτηση. Και θεώρησε καλό να της μιλήσει για το Χριστό, η Ορθόδοξος αυτή. Ότι εμείς έχουμε την ορθή πίστη, εσείς δεν μένετε στην ορθή πίστη και πρέπει να προσέξετε, σας βλέπω ότι είσαστε νέα και λοιπά και έξυπνη γυναίκα και
την έπαιξε κατά το δι λεγόμενο μονότερμα, μονόλογο. Όταν τελείωσε, εξήνδυσε την κατήχηση η δικιά μας, εζήτησε συγγνώμη η Εβραία να μιλήσει. Και έτσι λέγει, τελειώσατε, λέει τελείωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχεις την καλοσύνη να μου πεις. Πριν όμως λυπούμε που θα σε λυπήσω, διότι δεν πρόκειται να ακολουθήσω τίποτα από αυτά τα οποία μου είπες. Λέει γιατί. Διότι βλέπω ότι ο Χριστός σας, για τον οποίο μου μίλησες τόσα ώρα, δεν έχει δύναμη να σας κάνει ανθρώπους. Σας βλέπω ένα θηρίο που ήρθατε να σκοτώσετε το πέμπτο παιδί σας. Εγώ με το Θεό μου εγέννησα το πέμπτο παιδί μου. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Κόκαλο. Κόκαλο. Εμείς είμαι θα οι μεγαλύτεροι αντίχριστοι. Οι Εβραίοι, οι Εχωβίτε, εν ψυχρό το λένε, είμαι αυτός. Εμείς που λέμε ότι είμαι θα οι άλλοι, και όχι μόνον του τη δίνουμε εδώ στην πλευρά, αλλά και το στρίβουμε το μαχαίρι. Άντε να του απαντήσεις και να μιλήσεις για τη θρησκεία σου. Φταίει η θρησκεία. Όχι. Ο θρησκευόμενος φταίει. Ο θρήσκος φταίει. Που την έχει τη θρησκεία απλώς για θεωρία και όχι να τη ζήσει. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας αισθάνεται τη μεγαλύτερα θλίψη από εμάς τους χριστιανούς και όχι από τους αιρετικούς και όχι από τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση μαζί του. Εν πάση περιπτώσει να επανέλθω για την παρεσύρθω. Λέγω λοιπόν στην πρώτη αυτή εντολή που λέγει ότι καθώς θέλετε να πιούν σε εσάς οι άνθρωποι ποιήτη και αυσομίου, χρειάζεται να είναι ευαγγελικό αυτό? Θέλεις να σε κλέψουν, είπαμε? Δεν θέλεις, γιατί κλέβεις. Θέλεις να σε ατιμάσουνε? Όχι, γιατί ατιμάζεις. Θέλεις από πάνω να ρίχνουν τα αποτσίγαρα στο κεφάλι σου κάτω? Όχι, εσύ για τα ρίχνεις στον παρακάτω. Θέλεις να τεινάζει άλλη από πάνω το σεντόνι το πρωί με τις βρωμιές της? Όχι, εσύ γιατί το τεινάζεις από κάτω στον άλλον. Θέλεις να χύνονται τα νερά σε σένα? Όχι, εσύ γιατί τα χύνεις στον άλλον. Θέλεις να συζητούν στο όνομά σου και το σπίτι σου? Όχι, εσύ γιατί συζητείς ώρες τον άλλον. Τίποτα δεν είναι τα παραδείγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Και εντούτοις δεν είναι νόμος θεϊκός, βγάλτονε. Βάλτον έναν κοσμικό νόμο. Δεν είναι καλό πράγμα ένα πράγμα που δεν θέλει να σου κάνει να το κάνεις. Ένα πράγμα που δεν θέλει να λες να το λες εσύ για τον άλλον. Και μας βάζει τώρα ο Χριστός, εκτός του ηθικού νόμου, μας βάζει και σε έναν νόμο δικό μας που πρέπει εμείς, αν θέλουμε να μην δημιουργήσουμε μια κοινωνία ζούγκλα, να. Διότι όμως ορισμένοι εξ ημών είμεθα προσεκτικοί, αλλά η προσεκτική είναι δύο ειδών. Είναι η προσεκτική που είναι προσεκτική για να τους προσέχουν και είναι και η προσεκτική που είναι προσεκτική είτε τους προσέχουν είτε δεν τους προσέχουν, διότι τους προσέχει ο Θεός. Δεν ξέρω αν το κάνω λιανά, αν το κατεβάζω κάτω, θέλω να το πιάσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολλοί άνθρωποι, λέγω, που είναι προσεκτικοί προς όλες τις εκδηλώσεις των. Και πολιτεύονται και συμπεριφέρονται και ομιλούν και ενεργούν σωστά. Γιατί? Για να τους συμπεριφέρονται σωστά. Είδες εγώ πώς σου ομιλώ. Είδες εγώ πώς συμπεριφέρουμε. Είδες εγώ πώς παραστέκουμε στην ανάγκη σου. Είδες. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ στη δική μου ανάγκη το κάνεις. Θα πει κανείς, δεν είναι καλό αυτό? Δραχμή δεν κάνει. Δεν έχει μισθό αυτό από το Θεό. Αυτό το κάνεις για αμοιβή, να σε αμύψει. Δεν το κάνεις από θυσία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όσε θέλω, όχι να είσαι καλός με τον καλόν και κακός με τον κακόν. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά άμα με πειράξουν, τι θα γίνει τότε? Επανάσταση σε. Και θέλω να σου δώσουμε και βραβείο. Όχι. Δεν θα πειράξεις κανέναν. Και αν σε πειράξουν, δεν θα πειράξεις. Τότε είσαι.
Τότε ανέβηκες. Ακόμη τώρα είσαι κάτω. Είσαι ψυχικός άνθρωπος. Γιατί είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και υπάρχουν, μάλιστα, Παύλος τις έχει πει αυτές, σωματικός, ψυχικός, πνευματικός, αλλά τις έχει χαρακτηρίσει και ο Χριστός μας στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Οι ληστές ελίστεψαν. Ο Σαμαρίτης, συγγνώμη, ο Λεβίτης και ο ιερεύς δεν ελίστεψαν, αλλά δεν προσέφεραν τίποτα. Ο Σαμαρίτης δεν ελίστευσε, αλλά και προσέφερε. Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέγει τα δικά σου δικά μου. Ο ληστής, κατά διαφόρους τρόπους. Με γάντια λευκά, υπάρχουν ληστές μέσα στην πόλη. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ληστεύουν, αλλά δεν προσφέρουν και τίποτα σε εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη. Είναι τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά μου. Ο άλλος λέει τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Αυτός λέει τα δικά σου δικά σου, αλλά και τα δικά μου δικά μου. Τίποτα μέχρι εδώ. Η τρίτη κατηγορία είναι τα δικά μου και δικά σου. Είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και ο άνθρωπος πρέπει να περάσει στην τρίτη κατηγορία. Και να περάσει ακοπίαστα. Όχι με ζόρι. Με απειλή θα πάω στην κόλαση. Να φτάσει σε σημείο τέτοιο ώστε ο νόμος να μην έχει ισχύ. Δεν το καταλαβαίνω, θα πει κάποιος. Σε βοηθήσω εγώ να το καταλάβεις. Γράφει το βαγόνι του ηλεκτρικού No smoking, για τους ξένους. Μη καπνίζετε. Είτε το βάλεις μη καπνίζετε, είτε όχι, εγώ δεν καπνίζω. Ο νόμος σου, αφεαυτού μου έχω εγώ. Φύγει από αυτό που με απειλεί ο νόμος ο δικός σου. Μη καπνίζετε, διότι υπάρχει αστυνομική διάταξη που θα μου βάλεις πρόστιμο. Εγώ έχω απαλλαγή. Εκεί πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, ώστε ούτε ανθρώπινος νόμος ούτε θεϊκός νόμος να τον απειλεί. Αυθορμήτως, αυτομάτως, από μέσα του πηγαία να βγαίνει καλοσύνη. Αλλά πώς μπορεί να βγαίνει εφόσον δεν υπάρχει? Και πώς θα υπάρχει εάν δεν βάλεις? Αυτός που έχει την καλοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα ωραία, προς όλες τις αρετές, είναι ο Χριστός. Παίζει ένα μικρό ρόλο η θύραθεν σοφία, η επιστήμη, οι γνώσεις, αλλά εάν δεν υπάρχει Χριστός όμως, είναι αυτό δίκοπο μαχαίρι. Κόβει από δύο μεριές τότε. Το να πέσεις σε χέρια αντιχρίστου, μορφωμένου, αλίμονος, χάνεσαι. Έχει χαθεί ο ίδιος πρώτα και έπειτα χάνεται και ο άλλος που θα βρεθεί μπροστά του. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας λέγει, προσέξτε να είσαστε σε μια τρίτη κατηγορία, διότι πολλοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, τρώνε κατά το δι λεγόμενο τα σάλια τους, άχρη καιρού, άχρη καιρού. Ξέρεις ότι από πάνω με την από κάτω έχουν στενές σχέσεις. Πλένουνε, μαγειρεύουν. Δεν είναι το πηγαία η αγάπη ή το συμφεροντολογική αγάπη. Ο ένας εκολάκευε τον άλλον. Ο ένας εψεύδετο για τον άλλον. Και όταν κάποια στιγμή, κάποιο περιστατικό, είπε κάποια αλήθεια ή έγινε κάποια απροσεξία, εκεί ξεσκεπάστηκε ο πραγματικός άνθρωπος και οι σχέσεις διεκόπησαν. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει καλλιεργηθεί σε βάθος και έχει Χριστόν, οτιδήποτε κι αν γίνει, διότι αγαπά όχι σαρκικά, όχι κοσμικά, αλλά θεϊκά, θα το συγχωρήσει τον άλλον. Εγώ ήκουσα ένα διάλογο τέτοιο, που η κόρη, δεν ξέρω τι είχε κάνει από πάνω, η κόρη βγήκε να φωνάξει και να βρίσει από πάνω, δεν ξέρω τι είχαν ρίξει, τι είχε γίνει.
και την αρπάζει από τα μαλλιά η μητέρα και την βάζει μέσα και της λέγει, το έκαμε θεληματικά ή το παιδί το έκαμε αυτό? Ή δεν ξέρω πριν από... αν το δικό σου το παιδί ή το από πάνω και έκανε αυτό το πράγμα, ήθελες εσύ να ακούσεις αυτά που πας να πεις? Και την τράβηξε μέσα. Καλλιεργημένος άνθρωπος η μητέρα. Εμείς όμως είμεθα καλοί με τους καλούς και κακοί με τους κακούς. Είμεθα καλοί με εκείνους που τρώμε μαζί, που πίνουμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί, αλλά δεν είμεθα καλοί με τον άλλον, τον λεγόμενο δήθεν εχθρό μας. Γιατί εμείς έχουμε κατορθώσει να πιστέψουμε ότι υπάρχουν και εχθροί. Γραφή δεν παραδέχεται εχθρούς. Τους εχθρούς η Γραφή, ξέρετε πως σου λέγει, ευεργέτας. Γι' αυτό και λέει να τους αγαπάμε. Δεν λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το ξέρει ο άνθρωπος ο το λεγόμενος εχθρός? Είναι ο υπαρίθμενας ευεργέτης της ψυχής του. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Και τον βάνει στο δίπτυχό του όταν πηγαίνει στην εκκλησία. Πρώτα το όνομά του από πάνω. Αυτού θα βάλει, που επηρεάζεται, θα βάλει πρώτα. Αν θέλει να σπάσει και τον πάγο, για τον Σατανάς έρχεται και ποντάρει στο πρόσωπο εκείνο που σε πίκρανε, που σε κατηγόρησε, που σε αδίκησε, που σε ατίμασε, που. Όλος το φέρνει μπροστά, όλος το φέρνει μπροστά κλπ. Τίποτα εσύ. Θα προσεύχεσαι γι' αυτό, θα μνημονεύεις γι' αυτό. Θα προσεύχεσαι το πρωί, θα προσεύχεσαι το μεσημέρι, θα προσεύχεσαι το βράδυ. Το όνομά του μπροστά, πάντοτε. Και θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει πέρα ο Σατανάς. Θα σκάσει και θα φύγει και θα νικήσει εσύ. Διότι πάντοτε το κακό νικέται με το καλό. Δεν νικέται με το κακό. Κακό δεν νικάει το κακό. Θυμούμε στα πρώτα μου χρόνια, όταν πρωτοεπέστρεψα εις χριστιανισμόν, ο Θεός είχε οικονομήσει και είχα έναν Ρώσο γέροντα, πατέρα Ευθύμιο τον λέγανε, στους Αγίους Αναργύρους εδώ του Ψηρή ήτανε, παλαιότεροι θα τον ενθυμίσετε, αυτών πνευματικών. Και εμείς είμαστε έξι παιδιά. Και ξέρετε οι καυγάδες μεταξύ των αδελφών, είναι οι ασυγχώρητοι και οι ατακτοποίητοι. Δύο ξένοι αν καυγαδίσουν τα φτιάχνουν, δύο αδέλφια αν τα φτιάχνουν και στην άλλη ζωή, όπως λέει και ο Δαβίδ. Μεγαλύτερα έχθρα είναι μεταξύ των αδελφών. Έχει τέτοια δύναμη ο Σατανάς και μπαίνει μέσα και δεν σε αφήνει να κινηθείς καθόλου. Θυμάμαι λοιπόν που μου έλεγε παραστατικότατα το εξής. Δημητρό, όταν σου ρίχνουνε καρύδια, εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δεν ξέρω πού θα τα βρεις. Να πας στη Σμύρνη να βρεις. Όταν σου ρίχνουνε καρύδια, ακούς δεύτερη φορά, εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δηλαδή όταν σου λένε ένα λόγο κακών, ψυχρών, ξέρω εγώ τι κλπ, εσύ δεν θα την κρούσεις. Θα ρίξεις σίκο, να μην ακουστεί. Να μην ακουστεί. Και έτσι σιγά σιγά θα νικήσει. Και είχε δίκιο. Το βρήκα βέβαια αργότερα αυτό το πράγμα. Γιατί χρειάζεται κόπος. Είναι ο κακός εαυτός μας μέσα. Είναι το εγώ μας που θέλει ικανοποίηση. Μπορεί πολλές φορές να μην είναι τίποτα και να καυγαδίζεις για το τίποτα. Αλλά είναι ο Σατανάς που μπαίνει μέσα και κάνει το τζαγκάρι. Ο Σατανάς μπαίνει μέσα και τεντώνει τα χέρια του. Πού να χωρέσει ο εχθρός σου? Πού να χωρέσει αυτός που σε έβρισε? Ο Χριστός λέει βάλ τον στην καρδιά σου. Πού να χωρέσει εφόσον είναι ο άλλος? Ο τζαγκάρης μέσα και τραβάει τα χέρια έτσι. Χωράει μέσα. Πρέπει να μεριάσει αυτός, να φύγει αυτός για να μπει ο εχθρός μέσα. Αλλά πού τέτοια προσπάθεια να γίνει εκ μέρους ημών? Γι' αυτό είμαστε καλοί και μέχρι τινός καλοί και φαινομενικώς καλοί. Με ορισμένους οι οποίοι μας περιποιούνται την τιμή. Λένε καλά λόγια για μας και λοιπά. Πολλές φορές είναι υποκρισία, είναι ψέματα. Άλλα λένε μπροστά μας και άλλα λένε πίσω μας. Και αυτή θεωρείται αγάπη και φιλία και λοιπά. Όχι κύριε, δεν είναι αυτό. Θα καταλάβεις ότι πλέον έχεις καρπόν Πνεύματος Αγίου αγάπην, εάν ο άνθρωπος που σε επηρεάζει, που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί, δύνεσαι να τον θεωρήσεις ως ευεργέτη σου, να τον αγαπήσεις. Είναι ένα πράγμα ξένο αυτό, την αλήθεια. Δεν είναι ανθρώπινο, διότι και η εντολή δεν είναι ανθρώπινη. Και μη ζητήσεις ποτέ να το εφαρμόσεις αυτό χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Είναι της χάριτος δουλειά. Όπως η αγάπη σαν αρετή είναι της χάριτος,
Ο δε καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύν, καρπός του πνεύματος, κατά συνέπεια και το να αγαπήσεις, να χρησιμοποιείς αυτή την αγάπη προς τον άνθρωπο που σε επηρεάζει, τον άνθρωπο που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί, που σε σφάζει καθημερινώς. Γιατί ξέρετε, ο χριστιανός σφάζεται καθημερινώς, νιώθει την ψυχή του για να εφαρμόσει τον νόμο του Χριστού όπως τον θέλει ο Χριστός, νιώθει μέσα να τον χαράζει την ψυχή του. Το εγώ του νιώθει να σπαράσεται μέσα του. Και εν τούτης θα κάνει αυτόν τον αγώνα να το πατήσει κάτω αυτό το θηρίο για να μπορέσει. Γι' αυτό η αγάπη είναι του Χριστού δώρο, είναι απόρρια Πνεύματος Αγίου, και ο μη έχων την χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αδύνατο να αγαπήσει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι γονατίζουν και του λένε: Χριστέ μου, εσύ είπες να αγαπήσω τον εχθρό μου. Εγώ δεν το μπορώ, δεν το μπορώ αυτό. Γιατί νιώθεις μέσα σου, επαναλαμβάνω, ένα μαχαίρι. Ακούς τα λόγια, θυμάσαι τα λόγια, τη συμπεριφορά, ξέρω εγώ, το μούτζωμα που σου έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Και μέσα σου στίζεται η ψυχή σου. Και εν τούτης ο Χριστός θα γυρίσει και να σου πει το εξής: Ναι, παιδί μου, το ξέρω ότι δεν μπορείς, είναι σκληρό πράγμα. Όμως το θέλεις. Εκεί αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Όχι στο εάν δεν μπορεί. Άνεφε μου, είπε ο Χριστός, ούδι να σε πει ουδέν. Όχι, δεν σε ρωτώ εάν μπορείς. Σε ρωτώ όμως εάν θέλεις. Και από εκεί και κάτω αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θελήσει μια φορά για το καλό του, ο Χριστός θα θελήσει 999 φορές. Και το αποδεικνύει αυτό στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ειδών αυτόν έτη μακράν, ερχόμενον όμως σιγά σιγά προς αυτόν, δραμών έτρεξε, δεν τον άφησε να περπατήσει, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτή η σκηνή ισχύει πάντοτε για κάθε άνθρωπο που θέλει να επιστρέψει στου Θεού το δρόμο και να πράξει το σωστό. Μη δικαιολογούμε, αδελφοί, τον εαυτόν μας. Η κακή μας προαίρεση θα δείτε θαύματα στη ζωή σας εάν πείτε: Ναι, Χριστέ, έχεις δίκιο, εγώ δεν το μπορώ. Βοήθημη. Θυμόσαστε τι είπε ο πατέρας εκείνος του παιδιού του δαιμονισμένου όταν κατάλαβε ότι δεν φταίνε οι γιατροί, δεν φταίνε οι μαθητές, αλλά φταίει αυτός, και εξαιτίας αυτού είναι το παιδί δαιμονισμένο. Θυμόσαστε τι είπε? Όχι, του λέει, αν μπορώ εγώ, Κύριε, να σε κάνω καλά, εάν εσύ μπορείς να ελεήσεις τον εαυτόν σου. Και τι εφώναξε και είπε? Πιστεύω, λέει, Κύριε, βοήθημη η απιστία μου. Αυτό το θέλω. Και εκεί είναι όλο το μυστικό. Μη σας φαίνονται δύσκολες οι εντολές. Αλίμονο αν ο Θεός μας έβαλε μπροστά σε ακατόρθωτα πράγματα. Έχει μια ωραία, με τέσσερες λέξεις, ο Χρυσόστομος συμβουλή δώσει. Προσέξετε, λέγει, στενή η πύλη, αλλά πλατεία η πόλης. Στενά, λέει, από εκεί που θα περάσεις, αλλά μόλις περάσεις μέσα, είναι πλατεία, λέει, η πόλης η οποία σε περιμένει. Ευρύχωρος η πόλης. Θα στριμωχτείς, θα σφιχθείς. Έβλεπα στον ιερό μου προ λίγων ημερών μια κατάσταση που με ενδιέφερε. Βλέπω, λοιπόν, δύο τείχη. Και το πρόσωπο αυτό να λεπτύνει εξαιτίας των τυχών αυτών για να περάσει από εκεί πέρα μέσα. Από εκεί έπρεπε να περάσει. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Πλατεία και ευρύχωρος αυτή που οδηγεί στην απώλεια. Συμφέρει, λοιπόν, στον άνθρωπο να υποφέρει κάτι εδώ, να στραπατσαριστεί το εγώ του. Γιατί αυτό που θίγεται
Δεν είναι το συμφέρον. Ξέρεις, μου παίρνει τόσο οικόπεδο. Μου παίρνει 50 πόντους. Ξέρεις, το σύνολο το βρήκα πιο πέρα. Ξέρεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ένα μέτρο να σου δώσει, δεν βγαίνει τίποτα, διότι δεν παίρνεις τίποτα. Κάτσε να φιλοσοφήσεις, πιάσε τις εντολές του Θεού, τι σου έχει πει να κάνεις όταν διώκεσαι, να θεωρείς τον εαυτόν σου μακάριον, μακάρι δε διωγμένη ένα και δικαιοσύνης, και τότε προχώρησε παρακάτω. Αλλά εμείς δεν φιλοσοφούμε σε τίποτα από αυτά και ζητάμε εκδίκηση. Και πολλές φορές βέβαια έχουμε δίκιο, αλλά ο Χριστός είπε εμεί εκδίκηση, δεν είναι εσένα, αυτό σε μένα. Και θα πούνε πολλοί, εγώ τα έχω αφήσει, έχω ακούσει τέτοια, και σας διευκολύνω, και σας που ακούτε και αυτοί που θα ακούσουν από την ταινία που γράφετε. Έχω ακούσει από πολλούς που λένε, εγώ δεν πάω στο δικαστήριο, δεν πηγαίνω πουθενά, τα άφησα στο Θεό. Θα ήθελα να τους απαντήσω, δεν έκαναν τίποτα. Τι έπρεπε λοιπόν να τον πάω στο δικαστήριο? Καλύτερα να τον πήγαινε στο δικαστήριο εδώ, παρά που τον άφησε στο δικαστήριο του Θεού. Γιατί δεν τον πήγε στο δικαστήριο εδώ? Μήπως διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα? Τα καταφερτής αυτός, περισσότερα λεφτά, είχε μέσον κλπ. Και δεν μπορούσε να το βγάλει γερά το μάτι όπως ήθελε, σε τον παρέδωσε στο Θεό να το βγάλει βαθιά. Κάτι τέτοιο είναι. Δεν θα κάνεις αυτό. Θα παρακολουθήσεις τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και αυτός είπε για τους ανθρώπους που τον λιθοβολούσαν άδικα, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην. Όχι στα χέρια σου τους παραδίδω Θεέ και κόφ τους μύτες και αυτιά. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Μη στήσεις, μη λογαριάσεις, μη γράψεις την αμαρτία αυτή. Κάμε και εσύ αυτό και τότε είσαι εντάξει. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Θα ήθελα να ξεγαντζώσω αυτούς οι οποίοι λένε εγώ δεν πάω πουθενά, τα άφησα στο Θεό. Ούτε στο Θεό. Πήγαινε στην ευχή του Θεού και αν είναι κακό αυτό που μου έκαμες, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Να μην το βρεις ποτέ μπροστά. Και όταν ο άνθρωπος συγχωρήσει κατά τέτοια έννοια, αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία στέκεται με το σπαθί στο χέρι ανά πάσα στιγμή για κάθε αμαρτία δική μας. Θέλεις να συγχωρηθείς από τον Θεό για τα ποικίλα αμαρτήματά σου? Συγχώρησε, όπως λέγει αυτός. Θέλεις να αγαπηθείς από τον Θεό? Ηγάπησε. Δεν χωράει με στη λύση. Σε βάνει μπροστινό. Διότι αν θελήσεις μόνος σου να πάρεις την δικαιοσύνη και την κρίση και να εκδικηθείς, δεν σου χρωστάει τίποτα πλέον ο Θεός. Δεν έχεις λαμβάνει τίποτα. Προσέξετε το. Δεν έχουμε ανεξικακία. Ακόμη υπάρχει στο υπόβαθρο μέσα παλιά ζωή. Και είμεθα στις δυο πρώτες κατηγορίες. Ή εξακολουθούμε ακόμη να ληστεύουμε να είμαστε ληστέ, ή να μην ληστεύουμε αλλά δεν θέλουν να μα ληστέψουν. Και πολλές φορές επιτρέπεται η δοκιμασία για να σε ειδώ, να σε πειράξει πειρασμός, να ειδώ τι ώρα θα κάνεις. Είσαι καλός, είσαι αγαθός, εφόσον δεν σε πειράζει κανείς, δεν σε κατηγόρησε κανείς, δεν σε συκοφάντησε κανείς, δεν σε έδιωξε από τη δουλειά σου κανείς, δεν σου πείραξαν τη γυναίκα, το κορίτσι, τον άντρα κλπ. Δεν σου πείραξαν την περιουσία. Δεν σου πείραξαν, είσαι εντάξει, είσαι άγγελος. Για να δούμε όταν αρχίσουν και σε πειράζουν, τι θα είσαι. Θα ειδείς και εσύ, εγώ ξέρω τι θα είσαι. Αλλά θα ειδείς εσύ ότι ακόμη δεν έχεις καλλιεργηθεί εις βάθος. Πρέπει να νεκρωθεί ο άνθρωπος. Άμα δεν νεκρωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός επάνω του και να τον διορθώσει. Νομίζω, σας εύχομαι να μην έχετε πάει ποτέ σας, αλλά θα έχετε πάει σε οδοντίατρο για κάποιο χαλασμένο δόντι. Και σας βάζει μέσα για να σας το απονευρώσει, να σας το φτιάξει, να μην το πετάξει, σας βάζει μέσα να στο νεκρώσει το νευρό για να εργαστεί έπειτα τα περαιτέρω. Και πηγαίνετε τώρα και το νεύρο δεν έχει νεκρωθεί όσο πρέπει. Και με το παραμικρό βγάζει, και πετάει στο κεφάλι σου και χτυπάει πίσω. Άφησε το.
άλλο ναρκωτικό ξανά, να νεκρωθεί. Από τη στιγμή που θα νεκρωθεί λοιπόν, αρχίζει το εργαστήρι και το τριβελάκι και τα πετάει έξω, χωρίς να αισθάνεσαι τίποτα, το περιποιείται, το φτιάχνει, το γλιτώνει και το έχεις. Εμείς είμαστε ζωντανοί ακόμη, είμαστε θηριάκια από κάτω. Και δεν είναι αρκετό να το αναγνωρίζουμε, ναι, αλλά και να βάζουμε και πλώρη, να διορθώσουμε όσο μπορούμε. Εάν ζητηθεί η ζωή των Αγίων, θα βρούμε πολλά πράγματα να μας βασανίζουν. Θα δούμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα εξ αυτών, αλλά τη ζωή των Αγίων δεν τη διαβάζουμε. Τα συναξάρια θεωρούνται παραμύθια πάρα πολύ. Στέκονται αυτοί ψηλού στη γραφή, προτεσταντικό το τρόπο. Και εντούτοις, η ζωή των Αγίων και τα συναξάρια είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Τι που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο, λείπει η ταπείνωση και η ανεξικακία. Εάν ήθελε ο άνθρωπος μόνο τον Άγιο Μεγάλο Σπυρίδωνα εκεί επάνω να του διάβαζε λίγο από το βίο του, θα ντρεπότανε στην κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος σήμερα. Εν πλήρη 20ο αιώνα, μορφωμένος, διανοούμενος, προσελληνωμένος και όχι προσγειωμένος. Πήγε, λέγεται, ένας χασάπης να αγοράσει κατσίκια και πήγανε μαζί στο κοπάδι. Πες, του λέει, διάλεξε, τόσο θα πληρώσεις για το καθένα. Όσα πληρώσεις, τόσα θα πάρεις. Πράγματι, τράβηξε στην άκρη 100. Τα 99 ευχαρίστως εξεχώρισαν. Το ένα δεν ήθελε να προχωρήσει. Το πιάσε με την κλίτσα, το έφερε από εδώ, το έβαλε στον ώμο του, τον αφωνάζει, να μπελάζει, να τον δαγκώνει κλπ. Κόσμος εξεπλάει. Τι έγινε, δαιμονίστηκε η κατσίκα? Ο γέρον ξέρει τι έχει γίνει τώρα. Όμορφα όμως, ταπεινά, αντί να του πει βρε λοποδίτη, πόσον αυτό δεν το πλήρωσες από σκοπού, εκεί έβαλες για 99, πώς θα σε ακολουθήσει αυτό? Βρε δεν ντρέπεσαι, βρε τούτο, βρε τάλλο. Με το δίκιο μου, λέει ο άλλος, το δίκιο μου. Ανοίγει την καταπακτή από μέσα, αυτό που έχει βγαίνει. Όταν καίει κάρβουνο από κάτω, τι θα βγάλει πάνω τζιμιέρα, δεν θα βγάλει βρώμα? Αυτά που βγαίνουν από μας δεν είναι εδώ ότι έχουμε δίκιο. Το έχουμε μέσα. Είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις, αυτά δεν βγαίνουνε. Όμορφα όμως ο Άγιος, του λέει, νομίζω, του λέγει, ότι δεν το κάνει αυτό από κακία, το άλογο πράγμα. Για κοίταξε, άνθρωπος είσαι, μήπως έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου? Μήπως, πώς ξέρω, πώς έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου και δεν έχεις βάλει τα χρήματα για αυτό το ζώο? Και κάνει αυτός τώρα υποκριτικά λογαριασμό και λοιπά και βρίσκει ότι πράγματι δεν είχε πληρωθεί αυτό. Βάλε, του λέει, τα χρήματα εκεί πέρα και αυτό θα πάει μόνο του εκεί. Και έβαλε τα χρήματα εκεί και το κατσίκι ξεκίνησε μόνο του και πήγε στο κοπάδι. Πού έριξε κακή αυτή? Καλλιεργημένοι άνθρωποι αυτοί, εις βάθος. Γι' αυτό λένε, λέει μάλλον ο Θεός Χρυσόστομος, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Να ανάψουμε ένα κεράκι στον Ασπυρίδωνα, να κάνεις τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα. Κι ας τα κεράκια, δεν έχει ανάγκη. Βλέπω ο Άγιος. Θα μου πει να μην το ανάψουμε κερί. Βράναψε του και κερί και σαν τον πόη σου κερί. Αλλά κάμε και τη ζωή του όμως, μη στέκεσαι εκεί μόνον. Έχει ένα ωραίο πάλι, μια και το έθιξα αυτό. Δεν είχε τσοπάνο. Τα πρόβατα μόνα τους πηγαίναν στο Μαντρί και μόνα τους βγαίνανε και βόσκανε. Δεν πήραζαν κανενός ξένο χωρά. Και λέγανε, του Αγίου τα πρόβατα περνούν. Δύο πονηροί τεμπέλιδες πήγανε να κλέψουνε. Ούτε σκυλιά είχε, ούτε τίποτα. Και πήγαν από βραδείς, σαλτάρουν μέσα και παίρνουν από ένα κρυάρι ο καθένας στην πλάτη και πάνε να φύγουνε. Καθυλώθησαν εκεί.
Μείναν όλη τη νύχτα φορτωμένοι χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν. Ο Άγιος ήξερε τι γίνεται. Ανηφόρησε το πρωί, πάει τους βρίσκει τους ιδίους αυτούς με το κεφάλι κάτω και φορτωμένοι. Τι λέγει, είναι τίμιο, είναι ηθικό εσείς παλικάρια να φτάνετε σε αυτό το σημείο και να ζείτε με τον ιδρώτα των άλλων? Δεν μπορείτε, είστε ασθενείς, πάλι να ζητήσετε. Αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα. Ούτε ο Θεός το θέλει, μα ούτε οι άνθρωποι το θέλουν. Μετανοείτε για αυτό το πράγμα? Λέει, μετανοούμε. Όχι, μη μετανοείτε. Πάρτε τα λοιπόν αυτά για τον κόπο σας που τα είχατε όλη νύχτα απόψε. Και τους έδωσε τα δύο κρυάρια και τα πήρανε για τον κόπο τους, για τα κουβαλούσαν όλη νύχτα. Εμείς τα κάναμε. Πάμε στο 100 και στο 200 και στο 300 αμέσως. Να καλύψουμε εμείς. Εμείς αποκαλύπτουμε. Προσέξτε, όχι σε αυτή την περίπτωση, σε λεπτομέρειες. Να καλύψουμε, όχι. Αποκαλύπτουμε εμείς και δημιουργούμε καταστάσεις μεγαλύτερες. Διότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι ο αλάθητος, ό,τι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καλλιέργεια εις βάθος. Είναι εχθρός σου, σε κλέβει τον ιδρώτα σου, το βλέπεις. Παλικάρια που μπορούν να στύψουν την πέτρα και να βγάλουν λάδι και να σου κλέβουν εσένα. Σε πνίγει. Χριστός τίποτα. Δεν συγχωρεί ο Χριστός. Αν είσαι λοιπόν δούλος Χριστού, θα προσέξεις, θα κάνεις διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτή η ανεξικακία σε εμάς. Γι' αυτό δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας και κατά συνέπεια δεν μας αγαπάει και ο Χριστός, εφόσον δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Ούτω θέλει ποιήσει, λέγει, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν εκ των καρδιών ημών δεν συγχωρήσουμε. Έτσι ο Θεός λέει, δεν θα συγχωρήσει για εσάς. Και έχει πει εκείνη την ωραία παραβολή, θα ξέρετε όλοι, των μυρίων ταλάντων, Μύρια τάλαντα, οφείλει ο άνθρωπος όταν αμαρτήσει μια αμαρτία προς τον Θεό, και 100 δινάρια όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο, οτιδήποτε κι αν είναι. Και όταν ζητάμε από τον Θεό τη συγχώρηση των μυρίων ταλάντων των δικών μας, ο Θεός την κάνει, και εμείς δεν συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας για το τίποτα, καταλαβαίνετε ποια η παρησία. Ανακαλεί ο Θεός και τα πράγματα αλλάσουν. Σε αυτά που διαβάζω μέσα συνείδησα ένα πάλι παράξενο και θα ήθελα να σας το πω, το οποίο υπάρχει στον Άγιο Ευθύμιο των Νέων εκ Μαδίτου, όχι στο Μεγάλο Ευθύμιο, στον Άγιο Ευθύμιο των Νέων εκ Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος είχε φύγει αργά από την εκκλησία. Ήτανε της εκκλησίας άνθρωπος, κληρικός. Και φύγει αργά. Δύο καραδοκούσαν. Και όταν τον είδανε ότι έστριψε να φύγει, διέριξαν το υπόγειο της εκκλησίας που είχε σιτάρι. Όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Άγιος ξαναγύρισε πίσω. Και τι είχε γίνει? Σε πόσα ώρα γύρισε δεν ξέρω. Ο ένας ήταν κάτω στην καταπαχτή κάτω και γέμιζε τσουβάλια και τα έδινε του άλλου που ήταν απάνω, τα έπαιρνε και τα πήγαινε και τα βάζε σε μια άκρη από εκεί για να βρουν έναν τρόπο να τα μεταφέρουν, να τα πουλήσουν, δεν ξέρω τι. Είχε κάνει κάμποση δουλειά, είχα τραβήξει πολλά τσουβάλια. Σε μια στιγμή μέσα ήτανε και το φεγγάρι έτσι που λίγο φώτιζε. Βλέπει αυτός που ήταν απ' έξω και έπαιρνε τα τσουβάλια, βλέπει ότι γυρίζει ο παπάς πίσω, γυρίζει ο Άγιος πίσω. Τα παρατάει το τσουβάλι απ' έξω, όπως λένε, το βάζει στα πόδια και φεύγει. Και τον άλλο τον άφησε κάτω. Ο άλλος δεν ξέρει τώρα τι γίνεται, ο άλλος γεμίζει. Και πάει τώρα στη θέση τη δικιά του ο Άγιος και παίρνει αυτός το τσουβάλι. Το μεριάζει, το βάζει παραπέρα, παίρνει το δεύτερο, παίρνει το τρίτο και του λέγει το εξής. Αυτός δεν βλέπει τώρα ποιος είναι απ' έξω που τα παίρνει. Και του λέγει το εξής. Εκεί στη γωνία κάτω του λέει και κεφάλια τυρί. Πάρε και 4-5. Του λέει αυτός. Καλά, πού το ξέρεις εσύ, λέει, ότι κεφάλια τυρί? Ξέρω εγώ, του λέει, μου το αποδεσπότησε. Και πηγαίνει αυτός στην άκρη και βρίσκεται τα κεφάλια το τυρί.
και τα παίρνει και τα δίδει αυτού και όταν έρχεται εδώ πέρα του πιάνει και το χέρι. Του λέει μη στενοχωρίες, δικά μας είναι όλα αυτά, του λέει. Εσύ μάλιστα δικαιούσε περισσότερο γιατί έβαλες τον κόπο να το βγάλεις έξω. Στενοχωρίες. Δεν τον απεκάλυψε. Δεν τον εμήνυσε. Τι την ήθελε τη μήνυση αυτός τώρα? Την ήθελε την τιμωρία αυτός τώρα? Επίτα από αυτό το σοκ που έπαθε και από την αναξικακία αυτού του ανθρώπου. Αλλά τέτοιους ανθρώπους μόνο Χριστός φτιάχνει. Δεν γίνονται στο πανεπιστήμιο, δεν γίνονται στην αγορά, δεν γίνονται στο σπίτι. Όλα καλά και άγια είναι αυτά, αλλά για ορίγα ψέματα δικά μας εδώ. Η εργασία γίνεται στην εκκλησία, η εργασία γίνεται στα μυστήρια, η εκκλησία γίνεται στην προσευχή. Κρυμμένος εκεί, να κλαις μέρα νύχτα και να ζητάς το έλεος του Θεού. Εκεί, στη μετάνοια, στη ψωμολόγηση, στη εκκοινωνία. Εκεί γίνεται η αναγέννηση του ανθρώπου. Και ποια θα του φαίνεται και του Ιδιανού παράξενο? Εγώ, πώς είναι δυνατόν? Εγώ που έκανα εκείνο? Γιατί αν ο άνθρωπος θέλει να σκεφτεί πού ήτανε και πού έφτασε, θα πει τι έγινα, τόσο χορόιδο έγινα εγώ. Εγώ αι τον ήχης, εγώ εκείνο, τάλο, τάλο. Ναι. Δεν έγινε εκεί και ως έτυχε. Έγινε για το χατήρι ενός. Και αυτό μου το είχε πει με δικά του λόγια ένας γέρον στην κατοχή. Που κάτι καταφερτζίδες τον είχαν βάλει στο χέρι και του είχαν πάρει 4-5 σφαχτά. Και του λέω, Μπαρπαγιάννη, πώς σε βάλανε σένα στο χέρι αυτή η κατεργαρή? Δεν με βάλε ρε Μίτσο μου, λέγει, αυτό στο χέρι. Με βάλε το φιλοτιμό μου στο χέρι. Θέλησα, λέει, να του κάνω καλό όπως λέει το Ευαγγέλιο. Να μην πάρω χαρτιά, να μην πάρω υπόγραφες, να μην ζητήσω εγγύητας. Και τον ευόχησα. Αν ευρέθη αυτός κατεργάρης και μου το φαγε, δεν έδει ήταν ξυπνότερος από μένα, αλλά ήταν άλλος από πάνω, γέρον πάνω σε χωριό της Αιγιαλίας. Κάπως έτσι είναι αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον ευαγγελικό νόμο, που ένα κομμάτι τέτοιο μικρό μας είχε σήμερα η Εκκλησία. Και διότι ήταν η πρώτη σήμερα ομιλία, νόμιζα ότι μπορούσα επόμενος της Εκκλησίας να πω αυτά τα λίγα λόγια και να ευχηθώ στον Άγιο